Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα τιμάμε την 101η επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, κατά τη διάρκεια της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν, 1,5 εκατομμύριο ψυχές πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, βίωσαν στο πετσί τους την εξαθλίωση, τις αρρώστιες και το ρατσισμό. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, φτωχοί εργάτες και αγρότες που αντιμετωπίστηκαν απαξιωτικά ως άνθρωποι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας από το ελληνικό αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του. Αντιμετώπισαν την περιφρόνηση και το μίσος μερίδας εθνικοφρόνων γηγενών που τους στιγμάτιζαν ως τουρκόσπορους, επιτίθονταν στους συνοικισμούς, απαιτούσαν τον εξαγνισμό της χώρας από την παρουσία τους, ενώ οι απόγονοι αυτών, εθνικιστικές, φασιστικές οργανώσεις, προσπαθούν σήμερα, ακόμα και σήμερα, να καπηλευτούν τα γνήσια αισθήματα του ποντιακού ελληνισμού. Γι' αυτό το σύνολο του ποντιακού πληθυσμού πρέπει να τους απομονώσει. Ολόκληρος ο λαός. Το ΚΚΕ, λόγω της διεθνιστικής και ταξικής τους αντίληψης, αποτέλεσε πραγματικό αποκούμπι των προσφύγων που πρωτοστάτησε στους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους. Καταπολέμησε την τακτική του διέρη και βασίλευε μεταξύ προσφύγων και γηγενών και τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που ήθελε να επιβάλλει ο αστικός κόσμος, σφυρλατώντας ακόμη βαθύτατους και ισχυρότατους δεσμούς με το προσφυγικό στοιχείο. Μέχρι και σήμερα, ορισμένοι δεν χάνουν την ευκαιρία να απογυμνώνουν από την ουσία τους τα γεγονότα της εποχής, να διαστρεβλώνουν την ιστορική αλήθεια και να χύνουν το αντικομμουνιστικό τους δηλητήριο. Το ΚΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις δοσμένες οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν, προσεγγίζει τις αιτίες που οδήγησαν στην γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού με τρόπο τέτοιο που ακυρώνει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης ή διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Ποιες ήταν αυτές οι αιτίες? Οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και συγκρούσεις στην περιοχή, καθιστώντας τον ποντιακό ελληνισμό ένα από τα πιο τραγικά θύματα σε συνθήκες αποσύνδεσης της κλειδονιζόμενης τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεύτερον, η άνοδο του τουρκικού αστικού εθνικισμού που εξυπηρετούσε την ανερχόμενη τουρκική αστική τάξη στα σχέδια για τη συγκρότηση του έθνους κράτους της κόντρα στην κυριαρχία της ελληνικής και αρμενικής αστικής τάξης την εποχή εκείνη. Τρία, η στροφή των επιδιώξεων της ελληνικής αστικής τάξης στην πλούσια περιοχή της Μικράς Ασίας που οδήγησε όχι μόνο στην εγκατάλειψη των Ελλήνων και άλλων λαών του Πόντου αλλά και στη χρησιμοποίησή τους ως αντιπερισπασμό και μέσω πίεσης στην προσπάθεια επίτευξης των δικών της ανταγωνιστικών συμφερόντων. Και τέσσερα, οι επιλογές της ελληνικής άρχουσας τάξης του Πόντου για αναζήτηση λύσης στο ποντιακό ζήτημα από την παρέμβαση των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων και όχι από τις δυνάμεις του ποντιακού λαού και των άλλων λαών της περιοχής. Οι αντίπαλες αστικές τάξεις, ελληνική και τουρκική, δεν έμειναν αμέτωχες. Στοιχήθηκαν πίσω από αντίπαλα υπεριαλιστικά στρατόπεδα της Αντάντ και των κεντρικών δυνάμεων αντίστοιχα, μετατρέποντας τους λαούς σε πιόνια και διαπραγματευτικά χαρτιά σε μια γεωστρατηγική σκακέρα. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια συγχρονισμένη παγκόσμια καπιταλιστική κρίση με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους εργαζόμενους όπου γης, οι οποίοι καλούνται ξανά από το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου να πληρώσουν τα σπασμένα για να βγει αλόβητο το κεφάλαιο. Σε αυτές τις συνθήκες οξύνονται περαιτέρω οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών και ιδιαίτερα των ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών, όπως η διαμάχη που λαμβάνει η χώρα την περίοδο που διανύουμε μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με φώτο την αντιπαράθεση γύρω από την προέλευση του νέου κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών οξύνεται και η αντιπαράθεση μεταξύ των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας. Τροφοδοτείται η τουρκική επιθετικότητα με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης να πάρει μέρος στο μοίρασμα της Λίας από την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην περιοχή. Ο ελληνικός λαός και οι γειτονικοί λαοί πρέπει να επαγρυπνούν απέναντι στις επικίνδυνες εξελίξεις κόντρα στον εφησυχασμό που καλλιεργούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αποδείχθηκε πλέον περίτρανα ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν προσφέρει στους λαούς καμία ασφάλεια, αλλά αντίθετα τους εμπλέκει στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις. Σήμερα στην Ελλάδα
βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους εξαιτίας των υπεριαλιστικών πολέμων που διεξάγονται με ευθύνη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεράστιες ευθύνες έχει και η ελληνική κυβέρνηση. Διαχρονικά, όλες οι κυβερνήσεις που παίρνουν ενεργά μέρος σε αυτούς τους σχεδιασμούς, μετατρέποντας τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανοανατοϊκή βάση, δίνοντας γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών. Ακόμα και σήμερα παραμένει ανεκπλήρωτο ο στόχος, ανεκπλήρωτος ο στόχος για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από το ελληνικό κράτος ως δικαίωση του αγώνα τους απέναντι στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Για το ΚΚΕ, η μεγαλύτερη τιμή για τη μνήμη, την ιστορία του ποντιακού λαού, είναι η πάλη για να μην ζήσει ποτέ ξανά κανείς λαός αυτά που υπέστη ο ποντιακός και μικρασιάτικος ελληνισμός. Ο αγώνας ενάντια στους φορείς και τα γενεσιουργά αίτια της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της προσφυγιάς, ενάντια στο δηλητήριο του σοβινισμού, του εθνικισμού και του φασισμού. Το ΚΚΕ δεσμεύεται να σταθεί δίπλα στον οργανωμένο ποντιακό χώρο, σε κάθε δίκαιη διεκδίκησή του, για την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτικής και πνευματικής κληρονομιάς των ποντίων, τις προσπάθειες που κάνουν για τη διεθνή αναγνώριση της γενεοκτονίας των Ελλήνων ποντίων. Στεκόμαστε στο πλευρό χιλιάδων ομογενών που ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την καπιταλιστική παλινόρθωση εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας και συνεχίζουν μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης. Πάντα θα θυμόμαστε και πάντα θα τιμούμε τους πόντιους και τις πόντιες που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για τα υψηλά ιδανικά τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.